Σιωπηρή άλωση, έτσι λέγεται το νέο συγγραφικό εγχείρημα του Αναστάσιου Λαβρέτζου. Ο συγγραφέας βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό να παρουσιάσει στο κοινό της πόλης το βιβλίο του, το οποίο και πραγματεύεται το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδος και το μεταναστευτικό φαινόμενο. Λόγω της γεωγραφίας της η Ελλάδα, αλλά και λόγω του ότι έχει ένα γείτονα όπως είναι η Τουρκία, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα παγκοσμίων διαστάσεων που ξεπερνάει το μέγεθός της, εξηγεί μεταξύ άλλων ο κ. Λαβρέτζος, ο οποίος και αναλύει τι αναμένουμε να συμβεί από εδώ και μπρος. Το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδος. Ουσιαστικά αυτό είναι το μείζον εθνικό ζήτημα, παρά την εντύπωση που έχουμε πολλές φορές ότι τα οικονομικά είναι τα πιο σημαντικά, αυτά μας τυρανούν πιο πολύ, αλλά το ουσιώδες, γιατί θα είναι και σημαντικό και μη αναστρέψιμο, είναι η επιφαινόμενη μεταβολή στη σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού που δημιουργούν οι δύο διαδικασίες που περιγράφουμε ξεχωριστά στο βιβλίο. Δηλαδή, από τη μια μεριά, η επερχόμενη δημογραφική κατάρρευση του ελληνικού πληθυσμού, και ο όρος που χρησιμοποιώ δεν είναι υπερβολικός, και από την άλλη είναι οι μεταναστευτικές ροές που καταφθάνουν και θα συνεχίσουν να έρχονται τις επόμενες δεκαετίες από περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο πλαίσιο, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Γιατί αν αφήσουμε αυτές τις διαδικασίες για μερικά χρόνια ακόμα, θα έχουμε μια κατάσταση που θα είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Πολύ δε περισσότερο τώρα, μια και κάποια ζητήματα τίθονται πλέον επιτάπητος για να μας αναγκάσουν να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, όπως είναι το δημογραφικό ζήτημα, το τεράστιο αυτό εθνικό ζήτημα, εθνικό πρόβλημα κατ' ουσίαν, και βεβαίως το μεταναστευτικό, το λεγόμενο μεταναστευτικό. Θέλοντας να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να αφήσω στον κύριο Λαβρέντζο. Μου έλεγε προηγουμένως ότι ήταν επικεφαλής μεγάλων πολυεθνικών. Δεν πειράζει, θα μπω κατευθείαν στα βαθιά. Εθνικής, των θυγατρικών της Εθνικής, της Millennium, της Eurobank και άλλων τραπεζών. Οπότε τα γνωρίζει εκ των έσω τα πράγματα, το πώς ακριβώς δηλαδή λειτουργούν, τι ακριβώς επιδιώκουν μέσα από τη λειτουργία τους και πώς φτάνουμε και εδώ σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, το τραπεζικό σύστημα ήταν αυτό το οποίο εμβαλωματικά θέλησε να μπει στη ζωή μας για να διακανονίσει τέλος πάντων ακόμα και τη λειτουργία του κράτους ή και της ίδιας τη συνέχεια της ζωής στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι θα αλλάξει ουσιαστικά η φυσιογνωμία της χώρας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και εμείς πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε αυτό. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε τη συνεχή μείωση του ελληνικού πληθυσμού, που θα έρθει από εδώ και μπρος και για μακρότατο διάστημα, που θα είναι και ταυτόχρονα μια διαδικασία γύρανσης. Δηλαδή, έχουμε μια ελληνική κοινωνία η οποία θα καταστήσει στο μέσο του αιώνα μη βιώσιμη από μόνη της, ακολουθώντας ουσιαστικά το παράδειγμα της Βουλγαρίας, η οποία μετά το 1990 έχει χάσει 2 εκατομμύρια από τον πληθυσμό της και είναι σε μια πορεία ραγδαίας μείωσης του. Και από την άλλη μεριά, η χώρα μας έχει το πολύ αρνητικό προνόμιο να δέχεται μεταναστευτικές ροές που βέβαια τις είδαμε το 2015, αλλά τονίζω ότι αυτό δεν είναι ένα επεισόδιο που θα είναι προσωρινό. Εξαιτίας αυτού τώρα βέβαια συμβαίνει εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, εξαιτίας των εν γενών ζητημάτων που υπάρχουν σε όλες αυτές τις χώρες της περιφέρειας και το ότι έχει μια γειτονική χώρα όπως η Τουρκία, η οποία όπως ξέρουμε και βλέπουμε όλοι μας, λειτουργεί ως το εφαλτήριο της παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα ειδικότερα. Εδώ είναι αυτό που λέμε ο δείκτης γονιμότητας, επειδή είναι λίγο τεχνικό το εξηγώ. Είναι πόσα παιδιά κάνει μία γυναίκα κατά μέσον όρο. Είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και έχω εδώ διάφορες βαλκανικές χώρες. Βλέπετε ότι μέχρι το 1980 περίπου η Ελλάδα ήταν πάνω από το περίφημο, όπως λέμε, όριο των 2,1 παιδιών. Για να μπορεί να διατηρηθεί ένας πληθυσμός, πρέπει να γεννούν οι γυναίκες τουλάχιστον 2,1 παιδιά. Αυτό λέει η στατιστική. Είναι πολύ απλό να καταλάβουμε γιατί. Μια γυναίκα πρέπει να γεννάει 2 παιδιά, ώστε κατά μέσον όρο να φέρει στον κόσμο μία κόρη, η οποία θα την αντικαταστήσει. Όταν λοιπόν γεννάει λιγότερα από 2 παιδιά, σημαίνει ότι δεν αντικαθίστανται όλες οι γυναίκες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1,3 παιδιά και θα πάμε και παρακάτω. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι 100 γυναίκες
στην Ελλάδα θα γεννήσουν 130 παιδιά. Τα μισά, τα 65, θα είναι κόρες. Άρα 100 γυναίκες θα φέρουν στη ζωή 65 κόρες. Η επόμενη γενιά γυναικών είναι μικρότερη. Και η μεθεπόμενη θα είναι ακόμα μικρότερη. Είμαστε λοιπόν σε μια επαγωγική διαδικασία συνεχούς μείωσης των γυναικών.